Πάμε. Τι άλλο έχουμε. Πού πάμε. Εντάξει, απαντήστε, παιδιά. Δεν είναι δηλαδή. Απαντήστε. Έλα, Στέλλα, βγήκε από το νοσοκομείο. Εντάξει. Η Δέσποινα. Η Δέσποινα Βανδύ. Βγήκε. Ναι. Αναρώνει σπίτι. Πολλά φιλιά. Κάνουμε βουλιά που ρεπορτάζ. Ωραία, να ξεκινήσουμε με αυτό. Βεβαίως, να ξεκινήσουμε με Δέσποινα Βανδύ, η οποία την περασμένη Πέμπτη τελείωνε το πρόγραμμα στο Ποσειδόνιο, πάει στο σπίτι. Την πόνα για το στήθος, βήχα, δεν μπορούσε η κοπέλα. Το ίδιο με πέρσι, ναι. Παιδιά, φοβερό. Πρόπερσι στο Vox που ήταν πάλι. Πήγε στο νοσοκομείο, πνευμονία. Εντάξει, τον τελευταίο καιρό και αυτή ρούχα, φωτογραφίσεις, αυτά έχει κουραστεί. Τα έπαιξε. Και το κολλάνε σου πολύ ωραίο. Όλα είναι, όλα τα έχει κουραστεί. Αν το Δέσποινα, αν μα βλέπει, αφιερωμένο. Εντάξει, πρέπει να σε κάνει μούσα, νομίζω. Είναι πολύ άσχημο πάντως. Βέβαια δεν ήταν κάτι σοβαρό. Τι κοιτάς, βρε. Το κοιτάω, ρε. Έλα, είναι ωραίο, έλα. Τώρα, είναι ωραίο. Ωραίο. Είναι ωραίο. Είσαι φίλη μου ούτως ή άλλως και τα βλέπω τώρα. Για δεύτερη φορά μου είχε τηλεφωνήσει να μου ευχηθεί για το πόδι. Μου λέει κοριτσάκι, μου τι έπαθε. Σε καταλαβαίνω κι εγώ πρόπερση που ήμουν στο νοσοκομείο, γιορτινές μέρες, να έχεις ένα θεματάκι υγείας τέλος πάντων. Και μετά από λίγες μέρες έμαθα ότι πήγε στο νοσοκομείο. Βγήκε ένα νερό σπίτι, μα το τώρα τη πάση. Καλά, εντάξει, πολύ leather, πολύ ωραίο. Πολύ sexy. Και έκανε και μια ωραία φωτογράφηση στο okay, έχω να σα πω. Που είναι πριν πάρα την πολύ είχε κάνει, μάλλον. Πριν, βέβαια, πριν. Και το παίρνει λίγο στα αστεία και λέει ότι τι να κάνω. Ήθελα να φιλάω όλου όσοι έρχονται στο καμαρίνι μου και έτσι την πάτησα. Κάνει πλάκα. Μάλιστα, και ναι. Επίση απαντάει και γενικά σε κάποιε φήμε που κατά καιρού λένε ότι χωρίζουμε τον Ντέμι, δεν τα πάει καλά κτλ. Λέει από την πρώτη στιγμή που παντρευτήκαμε τον Ντέμι, ακούω ότι χωρίζουμε. Δεν θυμώνω, τα έχω συνηθίσει. Ωραία. Χάρη τον Ντέμι, έμαθα να δίνω σημασία στην ουσία. Περάστηκα να τσεβηθούμε τώρα που γύρισε και σπίτι, πάμε παρακάτω.